τρία χρόνια μετά την ιστορική ναυμαχία του Ναβαρίνου που έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 1827, το Irene Serenade κάθεται στο βυθό της Πύλου ανάμεσα στα ιστορικά λείψανα της Τούρκο-Αιγυπτιακής Αρμάδας. Ένα μεγάλο δεξαμενόπλιο που μπορούσε να μεταφέρει πάνω από 100.000 τόνους πετρέλαιο στις 24 Φεβρουαρίου μετά από μια ισχυρή έκρηξη βυθίστηκε φλεγόμενο. Η ΕΡΤ εξασφάλισε κατά αποκλειστικότητα το βίντεο που τραβήχθηκε στο βυθό τη στιγμή που οι δίτες έψαχναν με κίνδυνο τη ζωή τους μία-μία τις δεξαμενές. Χαρακτηριστικό ακόμα είναι ότι ο Αλέξης Παπαδόπουλος που τραβάει το βίντεο μιλάει μέσα στο βυθό περιγράφοντας το ναυάγιο. Βρισκόμαστε σε ένα βάθος 30 μέτρων και είμαστε στην πλάτη του πλοίου. Δείχνει ένα ανοιχτό τάγκι και ξαναβάζει μέσα το χέρι του. Δεν υπάρχει τίποτα. Προχωράμε προς την πλήμη. Απεικονίζεται η παράταξη που είχαν τα πλοία του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου όταν χτυπήθηκαν από τα συμμαχικά. Όλα τα πλοία ήταν ακυροβολημένα, που σημαίνει ότι βυθίστηκαν περίπου στα ίδια σημεία. Αυτή είναι η περιοχή του ναυαγίου. Και το τάνκερ έχει βυθιστεί σε αυτό ακριβώς το σημείο.
το Irene Serenade, ένας τεράστιος όγκος από σίδερο, είναι καθισμένος σήμερα στο βαθύτερο μέρος της πύλου, 47 μέτρα, και στο ίδιο σημείο που πριν 3 χρόνια στην προσπάθειά μου να εντοπίσω την τουρκική ναυαρχίδα που βρίσκεται, όπως είναι γνωστό, στο βαθύτερο σημείο του κόλπου του Ναυαρίνου, ξεχώρισα τότε μια τεράστια τούμπα από άμμο κάτω στο βυθό που κατά τη γνώμη μου περισσότερο πρόδιδε παρά έκρυβε την ύπαρξη κάποιου μεγάλου ναυαγίου. Η αμέλεια των ανθρώπων για άλλη μια φορά θέτησε κίνδυνο τα ιστορικά λείψανα. Για να απαλλαγεί ο βυθός του Ναυαρίνου από τον τεράστιο αυτό σιδερένιο όγκο, η μόνη λύση που προτείνουν οι ειδικοί είναι να τεμαχιστεί το τάγκερ με εκρήξεις. Πιστεύω όμως ότι η ενέργεια αυτή θα έχει ολέθρια αποτελέσματα στα ιστορικά λείψανα που ίσως πλέον θα φτούν για πάντα. Οποιαδήποτε προσπάθεια για τη μετακίνηση του τάγκερ πρέπει να γίνει αφού πρώτα εξακριβώσουμε τι υπάρχει γύρω από το Irene Serenade. Νιώθω βαθιά συγκίνηση που μετά από 150 χρόνια πρώτα αντίκρισα στο βυθό της πύλου τις αποδείξεις της ιστορικής ναυμαχίας και θα ήμουν περήφανος εάν κάποια μέρα τα στοιχεία που έφερα από το βυθό γίνουν ερέθισμα ώστε να ενδιαφερθούμε όλοι μας, όπως οι υποβρύχοι αυτοί θησαυροί βρουν τη θέση που τους ανήκει στο Μουσείο της Πύλου, εκ θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος.